Ένα μήνυμα θέλω να δώσω προς όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα στους αδερφούς μας, στους Πόντιους, στους Έλληνες του Πόντου. Τεράστιος Θεός ο Πόντος, αυτό να θυμάσαι ρε Πόντιε. Είσαι από ένα τεράστιο γένος Ελλάνιο και είσαι σε μια περιοχή που Θεός ήταν ο Πόντος, Έλληνας Θεός. Και έχετε πέσει όλοι μωρέ στα γόνατα, μωρέ, μας έχουν σκίσει, μας έχουν γενοκτονήσει. Ένα μεγάλο μήνυμα που θέλω να δώσω στους Πόντιους αδερφούς μας. Οι Πόντιοι πρέπει να ενωθούν. Αρκετά τους έχουν κοροϊδέψει. Υπάρχει ένας βουλευτής Νάσος Θεοδωρίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και δηλώνει ξεκάθαρα με θράσος, με απίθμενο θράσος μέσα στην Ελλάδα, και αυτός ο άνθρωπος είναι σε ελληνικό κοινοβούλιο και λέει να ζητήσουν συγγνώμη οι Πόντιοι από τους Τούρκους. Ρε Πόντιε, δεν βλέπεις τι έχουμε κάθει. Δεν βλέπεις τι μας έχουν κάνει. Τι άλλο περιμένεις, ρε αδερφέ, να συστρατευτείς. Όλοι οι Πόντιοι πρέπει να πάρουν φωτιά. Ενωθείτε συνέλληνες, χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα, όπως έχω πει. Μας τρώνε έναν έναν. Μας έχουν γενοκτονήσει χιλιάδες φορές. Έχει χυθεί, μωρέ, τόσο αίμα στον Πόντο. Και αφήνετε, μωρέ, μας το κοινοβούλιο το ελληνικό. Ωραία, αδερφή μου, Πόντι. Όλες αυτές τις μαριονέτες. Και γιατί βγήκε μία που έχει θράσος. Ξέρετε πόσες μαριονέτες τέτοιες δεν μιλάνε και σκέφτονται χειρότερα. Τουλάχιστον αυτός τα έπαιγε στον αέρα, τον μάθαμε. Ξέρετε πώς είναι εκεί μέσα. Οι οποίοι έχουν τεράστιο μίσος για μας τους Έλληνες. Πρέπει να ενωθείτε όλοι, εδώ και τώρα. Να βγάλουμε όλα τα φίδια από την πουλή. Να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Το οφείλουμε στους προγόνους μας. Έχουμε καθήκον στους νεκρούς προγόνους μας. Και έχουμε τεράστιο καθήκον στους αγέννητους απογονούς μας. Τι δεν καταλαβαίνεις, Πόντιε? Τι άλλη προσβολή πρέπει να σου κάνουνε? Να σου δώσουνε την πόλη, να την κάνεις την πόλη. Δικιά σου είναι η πόλη. Την Αγία Σοφία θες ή την πόλη? Δικιά σου είναι η πόλη. Δικιά σου είναι όλη η Ιωνία. Δικός είναι ο Πόντος. Και τώρα δεν έχεις τίποτα. Και είναι όλες αυτές οι μαριονέτες και βρίζουν τους προγόνους μου. Έλληνα, Πόντιε. Από την περιοχή του Πόντου είσαι, τίποτα άλλο, Έλληνας είσαι. Να ενωθούν όλοι οι Έλληνες τώρα. Αδέρφια Πόντι, ενωθείτε όλοι. Τώρα, δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες. Τώρα είναι η ώρα. Η ένωση των Ελλήνων όλων. Δεν θα αφήσουμε κανέναν και να ξαναπροσβάλλει. Κανέναν Έλληνα, κανέναν προγονό μου και καμιά ελληνικότητα. Η ένωση των Ελλήνων, εδώ και τώρα. Απανταχού της γείας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ενωθείτε όλοι, είναι εντολή, είναι διαταγή. Είναι καθήκον όλων να ενωθούμε σε μια γροθιά, σε μια σφαίρα πυρός, να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας, τη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος.